Με μια συμβολική κινητοποίηση έξω από το κτίριο διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους μέλη του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών στις αποφάσεις των Βρετανικών Αρχών για το νέο εσωτερικό κανονισμό που ρυθμίζει τη διάθεση και κατανομή δωματίων στις εστίες, στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα. Όπως αναφέρουν στη διαμαρτυρία τους, οι φοιτητές χρειάστηκε να περάσει σχεδόν ένας χρόνος για να διαπιστώσει η διοίκηση του Πανεπιστημίου ότι ένας αριθμός περίπου 200 δωματίων είναι αδιάθετος και ανενεργός στις εστίες, λόγω του ότι είχαν κλείσει για να γίνουν εργασίες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν. Επισημαίνουν παράλληλα πως η διοίκηση είναι εκείνη που αδιαφορεί στην πράξη και έχει τη μέγιστη ευθύνη για το πρόβλημα. Με δεκάδες πρωτοετής να μην βρίσκουν δωμάτιο στις εστίες, αλλά και πολλούς μεταπτυχιακούς να καλούνται να εγκαταλείψουν τα δικά τους δωμάτια. Όπως ανέφερε ο γραμματέας του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών, Κωνσταντίνος Λάχανης Ζαγκλαβάρας, η αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού και η θέσπιση επιπλέον κριτηρίων είναι ένα ακόμη βήμα σε βάρος της δωρεάν δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπέρ της ιδιωτικοποίησης και της φοιτητικής μέρημνας. Μπροστά σε αυτή τη μεγάλη αύξηση των αναγκών βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια φοιτητική μέρημνα έτοιμη για να μπορέσει να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Αντιθέτως, βλέπουμε μια φοιτητική μέρημνα και μια διοίκηση του Πανεπιστημίου που έχουν αδιαφορήσει πλήρως για τα προβλήματα των εστιακών φοιτητών και όσων φοιτητών μπαίνουν τώρα στο Πανεπιστήμιο και έχουν ανάγκη τη στέγαση. Δεν έχουν κάνει το παραμικρό εδώ και ένα χρόνο που βρίσκονται στη διοίκηση, το συγκεκριμένο Συμβούλιο Διοίκησης που έχει εκλεγεί, για να μπορέσει να επισκευάσει τα άδεια δωμάτια που υπήρχαν εδώ και 2-3 χρόνια. Ο αριθμός αυτών των δωματίων μπορεί να φτάνει και τα 200, τα οποία μάλιστα η υπηρεσία ούτε καν τα γνώρισε. Όριζε μέχρι προσφάτως. Εμείς οι ίδιοι εστιακοί φοιτητές είχαμε αναλάβει την καταγραφή τους για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε έτσι να δοθούν σε φοιτητές. Αυτό το πρόβλημα εννοείται αφορά όλους τους φοιτητές, είτε μεγαλύτερων ετών, είτε πρωτοετής, οποιουσδήποτε, γιατί οι μεγαλύτεροι φοιτητές έχουν ανάγκη να μπουν μετά σε ένα μεταπτυχιακό, το οποίο πλέον είναι απαραίτητο για μας για να μπορέσουμε να βρούμε μια θέση στην αγορά εργασίας. Δεν τους εξασφαλίζεται το δωμάτιο έτσι, για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους και για τους πρωτοετής έτσι πολλοί, εφόσον αποκλειστούν με αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα, θα παρατήσουν τις σπουδές τους και δεν θα μπορέσουν καν να έρθουν στην πόλη για να σπουδάσουν. Έτσι, η διοίκησή μας κιόλας παίζει τον ρόλο του λαγού, ψηφίζοντας μέσα στο κατά καλό καιρό χωρίς τους φοιτητές εδώ πέρα έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που αλλάζει έτσι, τα κριτήρια εισαγωγής. Δεν εισάγεται κάποιος πλέον στις εστίες επειδή έχει ανάγκη για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Τα κριτήρια γίνονται ακαδημαϊκά, υποτίθεται ας πούμε αριστεία και διάφορα τέτοια. Αυτό αλλάζει εντελώς το χαρακτήρα, όπως καταλαβαίνουμε, της φοιτητικής στέγασης. Έτσι. Δεν υπάρχει φοιτητική μέρημνα πλέον με βάση αυτά τα δεδομένα. Δεν έχει δικαίωμα φτωχός να μπει στο πανεπιστήμιο, αλλά μάλιστα τιμωρείται επειδή είναι πιο αδύναμος από τους υπόλοιπους